Τώρα, ανοίγουμε τον κύκλο των πολιτικών μας συζητήσεων. Καλησπερίζω για αρχή τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Καλησπέρα, κύριε Κυρανάκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Μαλιγκόνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε μαζί μας. Θα ήθελα καταρχάς να ξεκινήσουμε από την σημερινή οριστική, όπως όλα δείχνουν, όσο μπορούμε να μιλάμε για οριστικά πράγματα μέσα στην πανδημία. Απόφαση του Πρωθυπουργού να μην πάμε σε νέα μέτρα διαχείρισης της πανδημίας. Και θέλω να σας ρωτήσω, με όλες τις προβλέψεις που όλοι μας ακούμε από τους επιστήμονες για τις επόμενες εβδομάδες και με την ασφυκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο ΕΣΥ, δεν είναι κάπως παρακινδυνευμένη αυτή η γραμμή της κυβέρνησης? Τι λέτε? Νομίζω ότι καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και είναι συνεπής αυτό που λέει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι δηλαδή δεν θα πάμε σε νέο lockdown. Οι εμβολιασμένοι, το λέμε στη δική σας εκπομπή εδώ από το καλοκαίρι, τους έχουμε υποσχεθεί ότι θα πάρουν πίσω τη ζωή τους. Η πίεση στο ΕΣΥ δυστυχώς γίνεται από τους ανεμβολίαστους. Δυστυχώς συνεχίζουν και χάνουν καθημερινά τις ζωές τους άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να τις έχουν σώσει. Mm-hmm. Θα μπορούσαν με το εμβόλιο να έχουν σώσει, να έχουν σώσει τη ζωή τους. Και βλέπω ότι τουλάχιστον πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι αλλάζουν γνώμη. Υπάρχει μια δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ η οποία δείχνει ότι στο ποσοστό των ανεμβολίαστων, το ποσοστό των ανεμβολίαστων που έλεγε προηγουμένως ότι δεν αλλάζω γνώμη με τίποτα έχει μειωθεί δραστικά. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Ναι. Και σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι συνεχίζουν στις ΜΕΘ να είναι οι 9 στους 10 να είναι ανεμβολίαστοι δείχνει ξανά ότι το εμβόλιο λειτουργεί. Απ' την άλλη πλευρά λέτε ότι είχαμε υποσχεθεί στους εμβολιασμένους ότι θα πάρουν πίσω τη ζωή τους. Αλλά αναρωτιέμαι μήπως τελικώς αυτή η υπόσχεση είναι που σας, εντός εισαγωγικών, σας δεσμεύει. Θέλω να πω ότι έρχονται όλοι οι επιστήμονες. Όταν λέω δεσμεύει, εννοώ μήπως σας εγκλωβίζει κιόλας. Καθόλου. Νομίζω με την έννοια ότι ο Πρωθυπουργός, ας πούμε, είχε μιλήσει για το τελευταίο μήλι. Είμαστε στη μέση ενός Γολγοθά, από ό,τι λένε οι ειδικοί. Οι εμβολιασμένοι και νοσούν και μπορούν να νοσήσουν οι άνθρωποι. Δεν νοσούν βαριά. Έτσι, και δεν χάνουν τη ζωή τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή το γεγονός ότι μπορεί μια τέτοια βαριά ασθένεια, η οποία έφερε την πανδημία παγκοσμίως, να την περάσει ένα απλό κρυολόγημα, είναι μια μεγάλη επιτυχία της επιστήμης, χωρίς αμφιβολία. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι πέρα από την υπόσχεση και την αξία της συνέπειας για τη Νέα Δημοκρατία και για αυτή την κυβέρνηση, το θέμα αφορά συνολικά την ουσία, δηλαδή ότι πρέπει η κοινωνία και η οικονομία να συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά. Ναι. Μπορούν να λειτουργούν κανονικά εφόσον όλοι είμαστε εμβολιασμένοι. Και άρα λοιπόν τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει την πολιτική της κυβέρνησης, εκτός απρόπτου προφανώς, αλλά έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε χωρίς νέο lockdown και χωρίς νέα μέτρα. Άρα δεν σας ανησυχεί μήπως όλη αυτή η ρητορική περί πανδημίας, ανεμβολίαστων ή οι διαβεβαιώσεις ότι οι εμβολιασμένοι θα συνεχίσουμε κανονικά τη ζωή μας οδηγεί σε μια χαλάρωση των εμβολιασμένων? Φαντάζομαι σας έχει τύχει στις συναναστροφές σας να φοριέται το τελευταίο διάστημα πολύ η φράση «Είμαι εμβολιασμένος». Για μια μάσκα που δεν μπήκε, για μια χειραψία που έγινε και δεν έπρεπε να γίνει. Όλα αυτά μήπως οδηγούν κάπου ανησυχητικά? Κοιτάξτε, η χαλάρωση είναι σχετική έννοια. Οι εμβολιασμένοι δεν έχουν κάποια μέτρα να ακολουθήσουν. Αν εξαιρέσει κανείς τις μάσκες, ας πούμε, σε κλειστούς χώρους, κάποιους χώρους εργασίας κλπ. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, η εστίαση είναι ορθάνυχτη, η διασκέδαση επίσης, τα γήπεδα, τα σινεμά, δηλαδή η ζωή συνεχίζεται κανονικά. Προφανώς, αν κάποιος θέλει να προστατευτεί ακόμη περισσότερο, δικαίωμά του είναι, μπορεί να μην πηγαίνει σε χώρους που έχουν πολύ μεγάλο συνωστισμό. Αν κάποιος το επιθυμεί όμως, έχει την ελευθερία να το κάνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι έτσι πρέπει να συνεχίσει να γίνεται. Ωστόσο, κύριε Κυρανάκη, όλο αυτό δεν οδηγεί στο να συμπεράνει κανείς ότι μιλάμε για μια κυβέρνηση εμβολιασμένων. Δηλαδή, η όλη λογική είναι οι αλλεμβολίαστοι ας αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών τους. Εμείς οι υπόλοιποι ζούμε κανονικά, όμως έχουμε 80 θανάτους τη μέρα, άρα δεν συνεχίζεται η ζωή κανονικά, τουλάχιστον για δύο λεωφορεία ανθρώπους τη μέρα. Και δεν ξέρω, για τις είδατε σήμερα οι απεργοί στην εστίαση, ούτε για αυτούς με το 40% των πελατών τους έξω από τα μαγαζιά τους δεν συνεχίζει τη ζωή κανονικά. Μήπως το λέμε, αλλά απλώς δεν ισχύει. Γιατί 40% των πελατών τους, γιατί το λέτε αυτό?
οι εμβολιασμένοι δεν μπορούν να μπουν μέσα και οι ίδιοι άνθρωποι λένε ότι και στους εξωτερικούς χώρους έχουν μειωθεί κατά πολύ οι ανεμβολίαστοι πελάτες τους, διότι πρέπει να παρουσιάσουν rapid κλπ. Ναι, αλλά αυτό αφορά και τη δική τους προστασία. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε ότι είναι μια κυβέρνηση εμβολιασμένων, ας πούμε, θα μπορούσε να το πει κανείς. Αν οι εμβολιασμένοι φορολογούμενοι αρνούνταν να πληρώσουν για την δωρεάν δημόσια υγεία και τις ΜΕΘ, οι οποίες προσφέρονται σε ανεμβολίες πολίτες. Ναι. Ξέρετε, το κόστος μιας ΜΕΘ είναι 100.000 ευρώ. Το κόστος του εμβολίου είναι 12 ευρώ. Ναι. Το ένα το πληρώνουν φορολογούμενοι, το άλλο επίσης το πληρώνουν φορολογούμενοι. Και από τη στιγμή που περίπου 75% των φορολογουμένων είναι εμβολιασμένο, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εγώ δεν θέλω να πληρώνω για τους υπόλοιπους. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Ναι. Εδώ όμως υπάρχει δικαιοσύνη και υπάρχει και ισότητα. Άρα λοιπόν με τον ίδιο τρόπο, την ίδια προστασία που απολαμβάνουν οι εμβολιασμένοι σε ένα δημόσιο δωρεάν νοσοκομείο, την ίδια προστασία την απολαμβάνουν και ανεμβολίαστοι. Αν κάποιος με δική του ευθύνη δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο, αλλά δυστυχώς κολλήσει τον ιό, καταλήξει σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, όλοι μαζί οι φορολογούμενοι πληρώνουν για την νοσηλεία του. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν δεν μπορεί να σταθεί το επιχείρημα ότι μιλάμε για μια κυβέρνηση εμβολιασμένων. Είμαστε όλοι μας αυτό το καράβι και θέλουμε και αυτοί που δεν έχουν πιστεί ακόμη να ακούσουν τον κύκλο τους, να ακούσουν τους συγγενείς τους, τους φίλους που έχουν εμβολιαστεί, να δουν ότι δεν έχουν πάθει τίποτα, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να συνεχίσουμε κανονικά τις ζωές μας. Όταν όμως, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα με τις εντατικές, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα από τη Λαμία και πάνω. Αν ένας εμβολιασμένος, ομιγέννητο, πάθει ένα εγκεφαλικό, ένα καρδιακό, έχει ένα αυτοκινητικό ατύχημα, να μην μπορεί να βρει ΜΕΘ αυτή τη στιγμή, δεν επηρεάζει και τους εμβολιασμένους όλο αυτό? Φυσικά σας ρωτώ, γιατί βλέπετε, ας πούμε, ότι ακόμη και κόμματα της αντιπολίτευσης που δεν έχουν κανένα λόγο να πάρουν πάνω τους πολιτικό κόστος, την αντίθετη δουλειά κάνει κάποιος, δεν είναι στην αντιπολίτευση. Ναι. Σας λένε πάρτε δύσκολες αποφάσεις, πάρτε μέτρα, μην το αναβάλλετε. Γιατί το κάνουν αυτό? Ποιες αποφάσεις δηλαδή? Αυτό δεν το λένε, η αλήθεια είναι, αν εννοείται αυτό. Με εξαίρεση κάποιες σποραδικές δηλώσεις. Το παράδειγμα που φέρατε είναι ακριβώς έτσι. Και αυτό είναι το πραγματικό καμπανάκι κινδύνου. Ναι. Και αυτός ο σεβασμός είναι που πρέπει να έρθει στις παρέες, ας πούμε, των ανεμβολίαστων, να καταλάβουν ότι από σεβασμό σε ανθρώπους άλλους που έχουν επίσης και αυτοί προβλήματα υγείας, που και αυτοί μπορεί να χάσουν τη ζωή τους από ένα τροχαίο, όπως είπατε εσείς, από άλλες βαριές ασθένειες, οι οποίες χρειάζονται φροντίδα σε μια ΜΕΘ, στο εθνικό δημόσιο σύστημα υγείας, από σεβασμό θα μπορούσε κάποιος ο οποίος έχει κάποιες μικρές αμφιβολίες να πάει να εμβολιαστεί και να πει σώζω και τη δική μου ζωή, αλλά μπορεί να σώσω και άλλες. Μπορεί να σώσω και τη ζωή κάποιου ο οποίος θα χρειαστεί τη ΜΕΘ και δεν θα την έχει επειδή θα την πάρει ένας ανεμβολίαστος. Ας μπει και αυτό στη δημόσια συζήτηση, καλά κάνετε και το βάζετε. Τώρα, να επανέλθω λίγο στην εστίαση, την οποία αναφέρατε λίγο πριν. Οι επιχειρηματίες εστίασης που σήκωσαν πολύ μεγάλο βάρος και αυτοί μέσα στην πανδημία. Έτσι ήταν κλειστή η εστίαση για πάρα πολλούς μήνες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχασαν περιουσίες, δεν μπόρεσαν τελικά να ανοίξουν τα μαγαζιά τους όταν ήρθε η ώρα. Έχουν δίκιο σε ένα πράγμα. Ποιο είναι αυτό? Ότι τα πρόστιμα πρέπει να πηγαίνουν στους παραβάτες. Δεν μπορεί δηλαδή οι επιχειρηματίες εστίασης να κάνουν και τον αστυνόμο καθημερινά, να ελέγχουν όντως και αν κάποιος τους κοροϊδέψει, έχει ένα πλαστό δικαιολογητικό, ένα πλαστό πιστοποιητικό και μπει μέσα στο μαγαζί, τον πιάσει αστυνομία γιατί θα κάνει σωστά τη δουλειά της, να πληρώσει με σφράγιση και με υπέρογκα ποσά το πρόστιμο το μαγαζί εστίασης. Έτσι, άρα λοιπόν, συμφωνώ με το αίτημα που έφεραν σήμερα στον Υπουργό και νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης κατέβηκε στη διαδήλωση των τιμά. Αυτό ήταν κοντά στον κόσμο, είναι κοντά στους επιχειρηματίες εστίασης. Έδειξε ότι ακούει, μπορεί να μπει σε διάλογο, είναι ανοιχτός. Αυτό το αίτημα πρέπει να το εξετάσει η κυβέρνηση. Τα πρόστιμα να πηγαίνουν στους παραβάτες. Βέβαια, το αποτέλεσμα είναι ότι λόγω ανταγωνισμού δεν θα κάνει κανείς ελέγχους στο τέλος, έτσι. Θα μπαίνουν μέσα τα κλιμάκια για τους ελέγχους και θα λέει ο εστιάτορας, πηγαίνετε, ελέγξτε τους, πιάστε τους, βάλτε πρόστιμο. Γιατί λόγω ανταγωνισμού σε ποιον? Αν σε μια πιάτσα το ένα εστιατόριο ελέγχει εξονυχιστικά και το άλλο τους βάζει μέσα χωρίς να ελέγχει τίποτα γιατί δεν θα φοβάται τα πρόστιμα, στο τέλος δεν θα ελέγχει κανείς. Έτσι δεν πάει το πράγμα.
Δεν νομίζω. Εντάξει, προφανώς σε κάθε κοινωνία υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πάντα θα ψάξουν να βρουν τον τρόπο για να παραβιάσουν τους κανόνες, να παραβιάσουν τους νόμους. Εδώ μιλάμε για μαγαζιά όμως τα οποία θέλουν να τηρήσουν τους κανόνες, θέλουν να τηρήσουν τον νόμο, τον σέβονται και πληρώνουν ένα κόστος το οποίο δεν τους ανήκει. Ναι. Δεν είναι ο ρόλος τους, τι αρμοδιότητά τους να κάνουν, ας πούμε, αστυνομικού τύπου ενέργειες ώστε να βρούνε ποιος έχει παραβιάσει και ποιος δεν έχει παραβιάσει. Ναι, ένας τυπικός έλεγχος, εντάξει, αλλά αν κάποιος έχει βρει τον τρόπο να παρακάμψει αυτόν τον έλεγχο και είναι μέσα, ναι, πρέπει να πληρώσει πρόστιμο. Mm-hmm. Δεν μπορεί να δεχτούμε ότι το μαγαζί το απλό της γειτονιάς, ας πούμε, θα σφραγιστεί και θα χάσουν τη δουλειά τους και τα μεροκάματά τους δεκάδες, εκατοντάδες εργαζόμενοι, επειδή κάποιος ανεύθυνος, πονηρός, μπήκε μέσα με ένα πλαστό δικαιολογητικό ή χωρίς καθόλου δικαιολογητικό. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή και ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για διευθέτηση αναφερόμενος στην επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, και έχουμε και τα δημοσιεύματα των Times που λένε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να δανείσει τη χρυσή μάσκα του Αγαμέμνονα ή το μπρούτζινο άγαλμα του Αρτεμισίου. Από πότε μπαίνουν σε ζυγαριά οι αρχαιότητες για να έρθουν για λίγο καιρό στο μουσείο να επανενωθούν με τα δικά μας τα γλυπτά του Παρθενώνα που είναι κλεμμένα στο Λονδίνο? Ακούστε, για πρώτη φορά έχουμε έναν Έλληνα Πρωθυπουργό ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα πατώντας τόσο γερά στα πόδια του για αυτά τα οποία ζητάει και διεκδικεί. Και νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες, ανεξαρτήτως κομματικών πεπιθήσεων και ανεξαρτήτως ιδεολογικών χρωμάτων, πρέπει να αισθάνονται περήφανοι που πήγε ένας Πρωθυπουργός στο Λονδίνο και έθεσε ευθέως το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα. Νομίζω ότι έχει μπει σε σωστή βάση. Η επανένωση είναι η σωστή λέξη. Ναι. Η επανένωση με τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι ο σωστός τρόπος για να καταλάβουν και οι Βρετανοί την αξία αυτού του αιτήματος που ζητάει η χώρα διαχρονικά. Για να είμαι δίκαιος, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις έβαζαν το θέμα, αλλά ποτέ τόσο ευθέως. Αυτό είναι το σημαντικό. Και για πρώτη φορά επίσης έχουμε έναν Βρετανό Πρωθυπουργό. Είναι συγκυρία δηλαδή πολύ καλή, κατά τη γνώμη μου, ο οποίος έχει δηλώσει φιλέλληνας, έχει εκφραστεί δημοσίως υπέρ της ιστορίας, της κλασικής ιστορίας της Ελλάδος με πάρα πολύ θερμά λόγια, και έχει φωτογραφηθεί επίσης, όπως σίγουρα θα γνωρίζετε, με τη Μελίνα Μερκούρη πριν αρκετές δεκαετίες. Τασόμενος υπέρ της επιστροφής. Έχει μεταφράσει ο Όμηρο, έχει εξωτερικό σωστά, σωστά, των γλυπτών του Παρθενώνα. Άρα νομίζω ότι η συγκυρία είναι καλή για να μπει αυτή η διεκδίκηση, η εθνική μας διεκδίκηση στο διάλογο. Από εκεί πέρα, αν υπάρχουν τρόποι να αναδειχθεί περισσότερο παγκοσμίως η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αποχωριστούμε κομμάτια αυτής της κληρονομιάς, ναι, είναι μια ευκαιρία την οποία μπορούμε να δούμε. Είπε ο εκπρόσωπος της Βρετανικής κυβέρνησης ότι το Βρετανικό Μουσείο λειτουργεί ανεξάρτητα και ότι πρέπει να πάρει αποφάσεις ανεξάρτητα από πολιτικές παρεμβάσεις. Ναι. Να πάμε να διεκδικήσουμε απευθείας εκεί, να δημιουργήσουμε συμμαχίες, να μπορέσουμε επιτέλους να πετύχουμε το στόχο μας. Μάλιστα. Αλλά μέσα σε αυτό το στόχο δεν είναι κακό, κύριε Μελιγκόνη, να βρούμε τρόπους ανάδειξης της ιστορίας μας και της πολιτικής κληρονομιάς, η οποία στέλνει φως, σε εισαγωγικά, σε ολόκληρο τον πλανήτη εδώ και χιλιετίες. Κύριε Γερανάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.